Καλή σας μέρα, κύριε Τζανάκη. Καλή σας μέρα, κύριε Τζανάκη. Λοιπόν, να ξεκινήσω ρωτώντας σας αν είχατε επισκέψεις Κινέζων από χθες το απόγευμα που βρίσκονται στην Κρήτη. Επισκέφθηκαν την εταιρεία σας? Ναι, έχουν επισκεφθεί και χθες και σήμερα και αύριο κάποιοι αντιπρόσωποι της εταιρείας και κάποιοι άνθρωποι από το team το οποίο έχουν κατέβει με τον Πρωθυπουργό. Mm-hmm. Δήλωσαν ικανοποιημένοι από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας, είδαν από κοντά ουσιαστικά την εταιρεία με την οποία συνεργάζονται. Η συγκεκριμένη άλλη κυρία Συνεδράκη είναι πελάτη της εταιρείας τα τελευταία 2 χρόνια. Οπότε είμαστε γνώριμοι και εμείς αυτούς και αυτοί σε εμάς. Κάνουμε δουλειές μαζί τους τα τελευταία 2 χρόνια και αυτή η διακατοχή ουσιαστικά η κουβέντα η οποία έγινε και αυτό το οποίο έχει υποθεί είναι ότι πάμε προς το καλύτερο για να κάνουμε ακόμα μια συνεργασία πιο δυνατή εδώ πέρα και σε ακόμα μεγαλύτερες βάσεις. Mm-hmm. Αυτό έχει να κάνει. Οι άνθρωποι είναι γνώριμοι σε εμάς όπως είμαστε και εμείς. Τα τελευταία 2 χρόνια μας έχουν επισκεφθεί συχνά. Έρχονται στις εγκαταστάσεις μας, τους γνωρίζουμε και κάνουμε δουλειές αρκετές μαζί τους. Πρόκειται για μια δεκαετή εμπορική συμφωνία για την προώθηση κριτικού ελληνικού ελαιολάδου αξίας 13,86 εκατομμυρίων δολαρίων. Χθες μιλήσατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη. Εγώ σας άκουσα λίγο επιφυλακτικό. Δεν ξέρω αν ήταν η ιδέα μου αυτή. Ακριβώς όμως επειδή είστε μέσα στα πράγματα και κάνετε εξαγωγές όχι μόνο στην Κίνα αλλά και στη Ρωσία και στην Ευρώπη. Αντιμετωπίζετε έτσι ψύχρεμα, γιατί κάποιος όταν το ακούει ότι μια κριτική εταιρεία από το Αλάγνη, από μια περιοχή του Ηρακλείου, κάνει μια τόσο μεγάλη εμπορική συμφωνία, φαντάζομαι έτσι νιώθει αν μη τι άλλο υπερηφάνεια και ότι τα πήγατε πάρα πολύ καλά. Εσάς όμως σας άκουσα πάρα πολύ ψύχρεμο, είναι έτσι? Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι θέμα, δεν νιώθουμε, φυσικά νιώθουμε κάποια ικανοποίηση, η οποία όμως κρατάμε το κομμάτι της συνεργασίας που έχουμε τα χρόνια τα οποία έχουν παρέλθει, έτσι, αυτό είναι το σοβαρό για μας. Και ότι η συνεργασία αυτή, η οποία θα είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι πιστεύω τα επόμενα χρόνια, θα μας ικανοποιήσει όταν θα έρθει τμηματικά κάνοντας αυτή τη δουλειά. Σας είπα, κρατάω το εξής. Συνεργαζόμαστε με τους ανθρώπους τα τελευταία 2-2,5 χρόνια και σε αυτές επάνω στη βάση θα χτίσουμε και τα επόμενα. Θεωρώ ότι η συμφωνία θα υλοποιηθεί και μπορεί να είναι και μεγαλύτερη, από αυτά τα οποία ακούγονται και γράφονται αυτή τη στιγμή και αυτά τα οποία έχουμε συμφωνήσει με τους ανθρώπους. Είναι καλύτερα να κρατάμε μικρό καλάθι. Έτσι. Πάντα κάνει καλό το μικρό καλάθι γιατί γεννίζει ευκολότερα. Και στην επιχειρηματικότητα ακόμη περισσότερο. Δεν μου λέτε πώς μπόρεσε μια επιχείρηση η οποία δεν έχει έδρα την Αθήνα να κάνει ένα τέτοιο deal? Δεν νομίζω ότι είναι πλεονέκτημα το να έχει έδρα την Αθήνα όταν πουλάς ελαιόλαδο. Πλεονέκτημα μεγάλο είναι να είσαι στην Κρήτη διότι το ελαιόλαδο αυτή τη στιγμή το κριτικό είναι στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας αγοράς. Ασχέτως ότι πολλές φορές έχει ταλαιπωρηθεί από διάφορα θέματα και δεν πιστεύω ότι η Αθήνα είναι ένα κέντρο το οποίο μπορεί να κάνει σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή η κόπη της δουλειάς είναι κόπη ετών του εμπορικού τμήματος, του τμήματος εξαγωγών, είναι ανθρώπων της εταιρείας. Όλοι μαζί προσπαθούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα. Δεν είναι μόνο ένας άνθρωπος εδώ. Υπάρχει πολύ Να τη θέσω αλλιώς την ερώτηση. Υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι. Να τη θέσω αλλιώς την ερώτηση. Πώς μπορείς η δική σας εταιρεία σε σχέση με άλλες συναφείς να κάνει τη διαφορά? Νομίζω ότι αυτό είναι προσπάθεια ετών. Η εταιρεία προσπαθεί χρόνια στο κομμάτι των εξαγωγών. Είναι μια επίπονη και πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Το κομμάτι της υποποίησης δεν είναι τόσο ενδεχομένως απλό και τόσο εύκολο που ακούγεται για πολύ κόσμο. Πρέπει να γίνονται μεγάλες προσπάθειες. Σήμερα είμαστε εμείς, θα πρέπει να είναι κάποιοι άλλοι. Στο παρελθόν ήταν κάποιες άλλες εταιρείες. Εγώ εύχομαι και πιστεύω ότι όλες οι τυποποιητικές αυτή τη στιγμή ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες είναι ανά την Κρήτη κάνουν προσπάθειες μεγάλες ούτως ώστε να βγουν στο καθένα της χώρας μας και πουλάνε ήδη δηλαδή και κάνουν δουλειά προς τα έξω. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο και πιστεύω ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες αν κάποια πραγματάκια αλλάξουν και βελτιωθούν στο όλο σχήμα και στο όλο σύστημα της πορείας αυτού του προϊόντος που λέγεται ελαιόλαδο κριτικό. Μιλάτε για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζετε από τα Υπουργεία ή οτιδήποτε το γραφειοκρατικό ή το κομμάτι έτσι, όλη του σχεδιασμού. Ναι, κύριε Συνεδρέ, αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι μια κουβέντα η οποία δεν γίνεται στα δελτία ειδήσεων και γενικότερα δεν μπορώ να την κάνω μόνο σε αυτό το κομμάτι. Όμως δεν μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή ο κρατικός μηχανισμός γενικότερα είναι στο πλάι των τυποποιητικών εταιρεών, είναι στο πλάι γενικότερα του προϊόντος που λέγεται ελαιόλαδο αυτή τη στιγμή σε σύγκριση με τις κοινωτικές χώρες και τους ανταγωνιστές, τους Ιταλούς,
οι οποίοι επάνω σε αυτό το προϊόν έχουν χτίσει ολόκληρες οικονομίες. Ακριβώς. Εσείς εξάγετε σε Ευρώπη, Κίνα και Ρωσία. Μπορείτε να μας πείτε τι πελάτες είναι οι Κινέζοι? Κοιτάξτε, δείτε, οι Κινέζοι είναι και αυτοί άνθρωποι, έτσι, όπως είναι σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν πολύ καλοί πελάτες, μεγάλοι, μικρότεροι. Εμείς προσωπικά δεν έχουμε. Έχουμε αρκετούς στην Κίνα που δουλεύουμε. Δεν έχουμε αντιμετωπίσει προβλήματα τα τελευταία 5 χρόνια. Βασικά, γιατί ακούω κάποια διάφορα σενάρια πολλές φορές με τους Κινέζους και διάφορες κουβέντες, νομίζω ότι είναι θέμα επικοινωνίας και θέμα συμφωνίας μεταξύ εταιριών. Mm-hmm. Αυτό πιστεύω ότι είναι όλο το κομμάτι, το να συνεχιστεί μια συνεργασία ή να ξεκινήσει, το πώς θα χτιστεί. Αυτό πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι έχει τίποτα μαγικό, κάποιο φίλτρο μαγικό. Μάλιστα. Και σε καμία περίπτωση δεν αρκεί η άριστη ποιότητα του προϊόντος. Δηλαδή, αυτό είναι το de facto, έτσι, αυτό είναι το δεδομένο, από εκεί ξεκινάμε. Αλλά μετά υπάρχουν και δεκάδες άλλοι παράγοντες προκειμένου να κλείσει μια συμφωνία, έτσι δεν είναι, και να περπατήσει. Ναι, βεβαίως. Το προϊόν είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Όμως από εκεί και μετά παίζουν όλα πολύ μεγάλη σημασία. Μην ξεχνάτε ότι τα τελευταία δύο χρόνια οι τιμές, το ελληνικό γενικότερα, στο κριτικό ελαιόλαδο, είναι σε κάποια επίπεδα, δίχως να θέλω να μειώσω το προϊόν και να πω ότι έπρεπε να ήταν φθηνότερο ή οτιδήποτε, τα οποία κάνουν δυσκολότερες για όλους τους συναδέλφους αυτές τις συναλλαγές. Και ειδικά τη φετινή χρονιά, όταν τα λάδια τα κριτικά με την αφορία την οποία υπάρχει φέτος, εν συγκρίση με τα λάδια τα κοινοτικά, έχουν περίπου, αν θέλετε, με τους Ισπανούς κοντά στο 1 ευρώ διαφορά. Καταλαβαίνετε ότι η προσπάθεια είναι τιτάνια, όχι μόνο για εμάς, αλλά πιστεύω και για όλους τους συναδέλφους να προσπαθήσουν να πείσουν τους ξένους γενικότερα ότι αυτό το προϊόν το οποίο εμείς έχουμε και αυτή τη στιγμή είναι ακριβότερο, είναι καλύτερο από κάποιο άλλο. Είναι η προσπάθεια, κυρίες και κύριοι, είναι τεράστια. Είναι κόπος πολύς. Κόπος πολύς και συνεχής προσπάθεια. Οι ξένοι έχουν ένα μέτρο σύγκρισης γενικότερα και πρέπει κάτι να πεις, κάτι να αποδείξεις, γιατί το κριτικό ελαιόλαδο γενικότερα είναι κάτι διαφορετικό ή γιατί είναι ακριβότερο αυτή τη στιγμή. Και όλα αυτά τα πράγματα παίζουν σημασία μεγάλη. Δεν μου λέτε πόσο κοστίζει στην Κίνα αυτή τη στιγμή ένα μπουκάλι κριτικού ελαιολάδου? Πρώτα απ' όλα, τις συσκευασίες, περίπου ξέρετε τις τιμές στις οποίες κυμαίνεται? Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι Κινέζοι το αντιμετωπίζουν πραγματικά σαν χρυσάφι, πέρα από την ποιότητά του δηλαδή. Το χρυσάφι αυτό μεταφράζεται και σε τιμή? Κοιτάξτε να δείτε, η τιμολογιακή πολιτική του προϊόντος στην Κίνα δεν μπορούμε να την γνωρίζουμε εμείς από εδώ πέρα. Ο κάθε εμπορευόμενος στη χώρα αυτή κάνει τα δικά του promotion, κάνει τις δικές του σκέψεις, οπότε δεν μπορούμε να πούμε ορισμένα πράγματα. Στην Κίνα το λάδι αυτή τη στιγμή, το κομμάτι του το μεγάλο, είναι το είδος δώρου του Κινέζου. Εάν αυτό το πράγμα μπει και γενικότερα όπως αρχίζει και μπαίνει τα τελευταία χρόνια και στη διατροφή του και μπορεί να αφομοιωθεί ή να μεταβιβάσουν οι εξαγωγικές εταιρείες και οι δικές μας αλλά και οι μεταπολίτες εταιρείες στην Κίνα την ποιότητα του κάθε προϊόντος και του κάθε ελαιόλαδου που φτάνει από κάθε κομμάτι της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι το κριτικό ελαιόλαδο, με αρκετή δουλειά βεβαίως και με, σας είπα, με στήριξη γενικότερη, δηλαδή και ο κρατικός μηχανισμός αλλά και οι επιχειρηματίες, οι ιδιώτες της Κρήτης γενικότερα και όλοι μαζί, πιστεύω ότι κάτι θα κάνουμε σιγά σιγά, πιστεύω ότι κάτι θα κάνουμε, γι' αυτό είμαι σίγουρος. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, περιμένετε και άλλες επισκέψεις σήμερα σε εγκαταστάσεις της εταιρείας σας? Ναι, περιμένουμε και σήμερα και αύριο και Δευτέρα. Οι οποίες θα έχουν και επιχειρηματικό κομμάτι εδώ πέρα, όπως θα έχουν ενδεχομένως και κομμάτι γνωριμίας, φιλοξενίας, όλα αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στη δραστηριότητα της εταιρείας σας. Μακάρι και άλλες επιχειρήσεις από την Κρήτη να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.